Οι προτεραιότητες σας δεν είναι τα παιδιά σας και η οικογένειά σας, είναι η τσέπη σας. Το πορτοφόλι σας. Τι αυτοκίνητο αγοράσατε στο παιδί σας όταν πήρε το δίπλωμα? Καινούριο ή παλιό? Το παλιό. Γιατί δεν, σκεφτήκατε ότι δεν υπάρχει λόγος να χαραμίσετε λεφτά με το πιτσιρικά που δεν ξέρει να οδηγεί. Φυσικά δεν πήρε το δίπλωμα. Τώρα δεν ξέρει, είναι άπειρος, θα τρακέρνει σίγουρα. Γκαπαγκούπα, άσε αγόρι μου το ακριβό αυτοκίνητο που το έχουμε μου χαλάσει οι ζάτες και το spoiler. Πάρ το παλιό για να μάθεις να τρακέρνεις. Με πόση ταχύτητα, με ένα χιλιόμετρο, με 4-5 κάποιος μείνει ανάπηρος. Ο Γιάνκοβιτς, επιθετικό φάουλ πέμπτο. Ο Γιάνκοβιτς διαμαρτυρόμενος πήγε και χτύπησε το κεφάλι του στην μπασκέτα και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Βάζεις το παιδί σου πάνω μέσα σε ένα φέρετρο. Δηλαδή να βάζεις το πιο πολύτιμο που έχεις σε ένα χρηματοκιβώτιο, το βάζεις σκούπιδο είναι και. Και ξέρετε ποιο σκούπιδο είναι και. Αυτόν κιόλας που έχετε πάει στο ΚΤΕ όσοι έχουν πάει και έχουν λαδώσει για να πάρουν μια βεβαίωση ότι το φέρετρο που έχουν με ρόδες είναι σε καλή κατάσταση. Πριονίζουν το κλαδί που κάθονται. Και αυτό το κλαδί, το αντίστοιχο, το φέρετρο το δίνουν στο παιδί. Και να χτυπήσει το τηλέφωνο κάποια στιγμή και του πούνε το πιο χειρότερο που μπορεί να ακούσει μια οικογένεια. Ένας γονιός. Έλα να αναγνωρίσει το παιδί στο νεκροτομείο ή το παιδί είναι ανάπηρο και τελείωσε. Αυτό σκότωσε το παιδί με το κουρέλι που του έδωσε. Του λες πάρε το αυτοκίνητο του παππού του συγχωρεμένου ή της θείας, το οποίο είναι 15ετίας, 20ετίας, δεν έχει λάσκα, δεν έχει ανάρτηση, δεν έχει ηλεκτρονικά, δεν έχει αερόσακους, δεν έχει τίποτα και βάζεις το μωρό σου μέσα εκεί και το στέλνεις στο διάλο αδιάβαστο. Διότι αυτό το αμάξι δεν θα φρενάρει, δεν θα στρίψει. Δεν θα αποφύγει, δεν έχει ηλεκτρονικά, δεν έχει EBS, δεν έχει το κακό το φλάρο. Δηλαδή τον καταδικάζεις το παιδί σου στο θάνατο και σένα σε απόλυτη δυστυχία. Για πόσα λεφτά την μέρα. Ενώ το παιδί είναι ανεκτήμητο, ξέρετε για πόσα λεφτά την μέρα κάνει μια τέτοια εξαθλειωμένη άθλια συμπεριφοράς πράξη ο Έλληνας. Ξέρετε για πόσα λεφτά το έχετε κάνει, το έχω κάνει. Για πόσα λεφτά το έχουμε κάνει, για 2 ευρώ την ημέρα. 2 ευρώ την ημέρα σημαίνει 60 ευρώ το μήνα σε 84 άτοκες μηνιαίες δόσεις είναι 5.000 ευρώ, είναι ένα αυτοκίνητο. 5 ετών που πας σε ένα κατάστημα, παίρνεις μεταχειρισμένο άριστο 5 ετών, μόλις προδιαγραφές και όλα τα τελευταία συστήματα και το πληρώνεις σε 84 άτοκες μηνιαίες δόσεις με 2 ευρώ, δηλαδή ένα, όχι ελληνικό καφέ την ημέρα, ένα τουρκικό καφέ την ημέρα. Ούτε ένα τουρκικό καφέ την ημέρα δεν αξίζει το παιδί μας.